Μετά την περισσινή επιτυχή έναρξη του προγράμματος χειμερινού τουρισμού στην Κρήτη, φέτος είναι και επίσημα το έτος που για πρώτη φορά το Ρέθυμνο έχει οργανωμένο τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο, αφού πριν ολοκληρωθεί η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στα μέσα Νοέμβρη, η χειμερινή είχε ήδη ξεκινήσει από τα μέσα Οκτώβρη. Δύο πτήσεις την ημέρα φτάνουν στην Κρήτη από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, με μοναδικό διάλειμμα τη στενή εορταστική περίοδο του χειμώνα. Υπήρξε μια ευχάριστη έκπληξη όσον αφορά την κίνηση και την παρουσία των χειμερινών μας επισκεπτών στην αγορά μας. Φέτο η προσπάθεια συνεχίζεται. Δύο πτήσεις την ημέρα, οι οποίες όλοι οι πελάτες ξεκινάνε από το Ρέθυμνο, τρεις διανυκτερεύσεις και μετά συνεχίζουν στο τέσσερις διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο. Η βαθμολογία των χειμερινών τουριστών ήταν η υψηλότερη ανά τον κόσμο για την Κρήτη, που διαθέτει πληθώρα μορφών εναλλακτικού τουρισμού και που πια αργά αλλά σταθερά αποδίδουν καρπούς. Οι τιμές έχουν μειωθεί ακόμα περισσότερο φέτος στην προσπάθεια να πλασαριστεί η Κρήτη και ως χειμερινός τουριστικός προορισμός, μην αφήνοντας περιθώρια κέρδους, αλλά προσδοκίες για κάτι καλύτερο χρόνο με τον χρόνο. Έχει ήδη μειωθεί η τιμή από πέρυσι, σε μια προσπάθεια να αντιπεξέλθουν και να βάλουν λίγο παραπάνω χρονικό διάστημα μέσα στην περίοδο. Πήραμε την καλύτερη βαθμολογία από όλα τα προγράμματα που γίνονται από τον ίδιο tour operator, που γίνονται ανά τον κόσμο. Αυτό το παράθυρο στον 12μηνο τουρισμό άνοιξε από Τούρκο τουριστικό πράκτορα, που λόγω του κλίματος ανασφάλειας στη γειτονική χώρα προώθησε το χειμερινό τουριστικό πρόγραμμα της Ατάλειας στην Κρήτη. Ενώ τώρα και οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης συνομιλούν με την Fraport για αντίστοιχο χειμερινό πρόγραμμα του 2019. Και σιγά σιγά στο μέλλον να κερδίσουμε το στοίχημα και να εγκαθιδρύσουμε το χειμερινό τουρισμό επιτέλους στο νησί μας. Το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για να ξεκινήσουν νέα προγράμματα για την Κρήτη. Είναι η μαγιά για να καθιερωθεί η Κρήτη σαν χειμερινός προορισμός, που δεν είναι χειμερινός προορισμός η Κρήτη μέχρι τώρα, και ελπίζουμε ότι με βάση αυτό το πρόγραμμα θα καταφέρει να γίνει.